Με τη συμμετοχή του Πειραϊκού Συνδέσμου, ενός ιστορικού σωματείου στο Πειραιά, με όλες τις αρχές της περιοχής, τους εκπροσώπους και με εκπροσώπους την ομάδα αναπαράστησης Καλαμάτας, τιμήσαμε τους ήρωες το 21 μέσα από ένα συνέδριο το οποίο ανέδειξε τις βασικές ιστορικές πτυχές της περιοχής του Πειραιά και των νησιών του. Αλλά πέραν τούτου είχαμε και ένα πολιτιστικό δρόμενο με τους εκπροσώπους της ομάδας αναπαράστησης Καλαμάτας και τιμήσαμε μέρος των τόσων ηρώων που φιλοξενεί ο Πειραιάς, όπως είναι ο Καραϊσκάκης, ο Μιαούλης, Νικηταράς και άλλοι. Για μας, σαν Πανεπιστήμιο, είναι τιμή να συμμετέχουμε σε αυτές τις εκδηλώσεις, διότι μέσα στα άλλα ο ρόλος μας είναι να καλλιεργούμε και να συντηρούμε την συλλογική ιστορική μας μνήμη και να δίνουμε παραδείγματα στους νέους μας ότι οι αγώνες για την ελευθερία δεν κερδίζονται εύκολα, κερδίζονται με επιμονή, με μεγάλη προσπάθεια, με πολύ αίμα. Αυτό το κάνανε οι πρόγονοί μας και γι' αυτό είμαστε όλοι οι νεοέλληνες, πρέπει να είμαστε περήφανοι και να τους τιμούμε και να αναγνωρίζουμε τη μεγάλη τους συμβολή στην ίδρυση του ελληνικού έθνους και της σύγχρονης πολιτείας μας. Ένα μήνυμα είναι ότι όταν οι Έλληνες είναι ενωμένοι, καταφέρνουν αυτά που καταφέρνουν. Και αυτό που κατάφερε η Ελληνική Επανάσταση είναι ένα σύγχρονο θαύμα, ένα θαύμα στη στρατηγική και στρατιωτική ιστορία. Μια χούφτα Ελλήνων αντιμετώπισε μια ολόκληρη αυτοκρατορία και έφερε το πολυπόθητο αποτέλεσμα της αναγνώρισης ανεξάρτητου ελληνικού κράτους. Σε αυτή την προσπάθεια η Ύδρα ήταν μια πρωτεύουσα του ναυτικού αγώνα, η συνεισφορά της και η θυσία της ανεκτίμητη και καθοριστική για αυτό το αίσιο αποτέλεσμα. Γνωρίζουμε, κύριε Κουκουδάκη, όμως ότι έχετε κάνει πάρα πολλές δράσεις, τουλάχιστον προς το παρόν, για τους εορτασμούς από τα 200 χρόνια. Σύσσωμο το νησί τίμησε συμπλήρωση 200 χρόνων από την έναρξη Ελληνικής Επανάστασης. Όλοι οι φορείς του νησιού, ο Δήμος, η Μητρόπολη, το Ιστορικό Αρχείο και Μουσείο Ύδρας, η οικία του Λάζαρου Κουντουριώτη που ανοίξει στην τεχνολογική μας εταιρεία, όλοι μαζί γιορτάσαμε 200 χρόνια ελεύθερου εθνικού βίου. Αξίζει βέβαια να σημειωθεί η μεγαλοπρέπεια και η φαντασμαγορική αναπαράσταση της Ναυμαχίας του Γέροντα που έγινε στον καθιερωμένο εορτασμό των Μιαουλίων στις 26 Ιουνίου. Μετά από πρόσκληση του Πανεπιστημίου Πειραιώς, παραβρεθήκαμε σήμερα στην επιστημονική ημερίδα, την οποία διοργάνωσε. Με μεγάλη χαρά ανταποκριθήκαμε ως Δήμος Καλαμάτας και με εντολή του Δημάρχου μας, του Θανάση του Βασιλόπουλου, ήρθα εδώ πέρα για να ποτίσω κι εγώ με τη σειρά μου φόρο τιμής στους ήρωες της Ελληνικής Επανάστασης και βέβαια να καταθέσω στεφάνι στον ήρωα της Ελληνικής Επανάστασης, τον Νικηταρά ή Νικήτα Σταματελόπουλο, ο οποίος καταγόταν από την αίθουσα του Δήμου Καλαμάτας, του Νομού Μεσσηνίας. Το μήνυμα είναι ενωτικό, είναι ότι πρέπει όλοι οι Έλληνες στις δύσκολες στιγμές να βρισκόμαστε ενωμένοι ως μία γροθιά για να αντιμετωπίσουμε οποιασδήποτε καταστάσεις μας παρουσιάζονται, είτε αυτές έχουν να κάνουν με την εδαφική ακεραιότητα και την εθνική μας ανεξαρτησία, είτε έχουν να κάνουν με την οικονομική κρίση, είτε να έχουν να κάνουν με ζητήματα υγείας όπως είναι η πανδημία. Νομίζω ότι η σύνεση, η σοφροσύνη, η αλληλοσυνεννόηση και φυσικά η κατανόηση όλων μας θα πρέπει να μπαίνει σε αυτό το κάδρο και να είμαστε ενωμένοι για να μπορέσουμε να ξεπερνούμε τις δύσκολες στιγμές.